Espera, pedía. ¿Quién no dio vidachi? El piso no está de calá. Estoy en una docu más vidachi. To. Grabame tu tablet. Nadó. Ο Σαββί και αν έχει ήχο, γιατί κάνω προσπάθειες, τραβάω βίντεο και δεν έχω ένταση στον ήχο. Θα τα ανεβάσω να δω πώς βγαίνει στο YouTube. Τις ευκαιρίες, αν ακούγεται και αν βγει καλό, να στείλω σε όλους τα χαιρετίσματά μου. Να ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση με υγεία. Και αφού κάνω το βιντεάκι, ελπίζοντας ότι θα ακούει και θα έχει ένταση, να δώσω μια πληροφορία σχετικά με αυτούς τους αναπτήρες. Στον Νίκο το Σαρί. Αυτός είναι θιές, δεν έχει να κάνει. Ο τρόπος που γεμίζει είναι ο ίδιος. Γεμίζεται με ειδικό φιαλίδιο που παίρνεται από κάποιο περίπτερο από σούπερ μάρκετ με βουτάνιο συνήθως. Τοποθετείται ανάποδα, πιέζει το φιαλίδιο, γεμίζει. Τι πρέπει τώρα να προσέξει κάποιος. Ανά 2-3 γεμίσματα και όταν τον αγοράσει, δηλαδή, καλό είναι να βάζεις μια δοντογλυφίδα να πιέσει τη βαλβίδα αυτή. Να είναι έτσι όρθιος ο αναπτήρας, να πιέσει τη βαλβίδα, να φύγει αυτό που έχει μέσα. Γιατί συνήθως είναι πολλά χρόνια εκεί μέσα, υπάρχει νερό, το οποίο δεν βοηθάει. Αδειάζοντας το τελείως, το ξαγεμίζουμε το καινούριο αέριο που θα έχουν πάρει. Φροντίζουμε και αυτό να είναι καινούριο το αέριο που θα πάρουμε, μην είναι και καμιά δεκαετία στο ρεύμα του περιπτέρου. Ανά 3-4 γεμίζουμε, θα κάνουμε μια διαδικασία. Βάζουμε την οδογλυφίδα. Πιέζουμε τη βαλβίδα αυτή, κάθε αναπτήρας όρθιος, να φύγουν τα υγρά που μαζεύουμε στα νερά. Αυτά. Θα ανεβάσω το βιντεάκι να δω πώς ακούγεται και τι ένταση έχει. Από μένα, γεια σας.